χθες είχαμε επαφές με την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματίων Τεχνών, αλλά και με την ΕΣΕΕ που ανήκει ο εμπορικός σύλλογος, ένα κομμάτι, μάλλον ο εμπορικός σύλλογος που είναι η εμπορική σύλλογη, και οι δύο τριτοβάθμιες οργανώσεις αποφάσισαν να συμμετέχουν στην παλαϊκή, θα έλεγα, απεργία της 4ης Φεβρουαρίου. Εμείς από την πλευρά μας σαν Ομοσπονδία προετοιμαζόμαστε, θα ξεκινήσουμε μάλλον την προετοιμασία το Συμβούλιο για την καλύτερη δυνατή επιτυχία αυτής της απεργιακής κινητοποίησης, αλλά όχι μόνο. Το ασφαλιστικό, έχουμε πει πολλές φορές, το ξανάπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, διαλύει τα πάντα, διαλύει επιχειρήσεις, εργαζόμενους, συνταξιούχους τους, είναι, αφορά τους πάντες και δεν μπορεί να το δει ξεχωριστά ο κάθε μαζικός φορέας. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι πρέπει να πάμε σε συντονισμό, αυτό γίνεται και πανελλαδικά σε μεγάλο βαθμό, με όλους εκείνους τους φορείς που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στο νησί. Και εννοώ από το εργατικό κέντρο, ΑΔΔ, επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς φορείς, αγροτικούς και όλα αυτά. Κοπελιά, αυτό θα γίνει, πιστεύω, τις επόμενες μέρες. Θα βρεθούμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχουν σκέψεις εμείς σαν Ομοσπονδία να προχωρήσουμε, να αναλάβουμε, αν θέλετε, το συντονισμό αυτό. Μόνο για την απεργία της 4ης Φεβρουαρίου ή ενδεχομένως να γίνει κάτι και σε τοπικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα κάτι ανάλογο κάνουν οι γείτονες στη Μυτιλήνη? Μπορεί να γίνει κάτι και εδώ. Και σε άλλες περιοχές, ναι. Δηλαδή μέσα στη βδομάδα θα έχουμε συγκεντρώσεις και στο κέντρο. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή είναι η 4η Φεβρουαρίου ο στόχος. Πρέπει σε όλα αυτά να υπάρχει κλιμάκωση. Η λογική του να πάμε να κάνουμε μια απεργία για την τιμή των όπλων την μεθεπόμενη εβδομάδα δεν είναι λύση. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να έχει συνέχεια ο αγώνας που κάνουμε, να έχει διάρκεια και να έχει και κλιμάκωση. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιες συγκεντρώσεις, μπορεί να είναι κάτι άλλο που θα το δούμε. Αυτό δεν μπορούμε ούτε να προκαταβάλουμε μια πιθανή συνάντηση των φορέων ή, αν θέλετε, και αποφάσει των σωματείων της δυνάμεις της Ομοσπονδίας. Στις 4 του Φλεβάρι θα κλείσουν τα μαγαζιά, θα κλείσει η αγορά? Θεωρώ ότι, χωρίς βέβαια να μπορώ να πω τώρα αυτή τη στιγμή, ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Άλλωστε η αγορά και όποτε ο Εμπορικός Σύλλογος και η Ομοσπονδία αποφάσισαν να συμμετέχουν σε κάποια απεργιακή κινητοποίηση, η συμμετοχή σε αυτή των συναδέλφων μας άγγιζε ποσοστά 80 και 90% και πολλές φορές και 100%, έτσι. Ποτέ δεν είχαμε αποτυχημένες κινητοποιήσεις. Πάντα υπήρχε. Το θέμα είναι να κλείσουν τα πάντα. Άρα να περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες μία συγκέντρωση με πρωτοβουλία της ΟΕΒΕ, των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων, συνδικαλιστικών φορέων του νησιού, ακόμη και των αυτοδιοικητικών. Σκοπεύει να καλέσετε για τους αυτοδιοικητικούς ή όχι? Όχι. Σε πρώτη φάση, σε αυτό που βλέπουμε, είναι να καλέσουμε τους συνδικαλιστικούς φορείς του νησιού, αυτοί που εκπροσωπούν όλους αυτούς που προαναφέραμε προηγούμενα. Μόνο θέλω να πω τέλος ότι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους όλοι, όλος ο κόσμος και οι συνάδελφοι δικοί μας, αλλά και όλος ο χιωτικός λαός, ότι με αγώνες υπάρχουν καταστάσεις, οι κατακτήσεις και αποτρέπονται. Θα τους θυμίσω ότι την περίοδο του νομοσχεδίου του ασφαλιστικού του Γιαννίτση, που βέβαια τώρα διάφοροι το έχουν ζηλέψει και μάλιστα και από το ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές, αποτράπηκε ακριβώς επειδή πανελλαδικά αλλά και πανχιακά, αν θέλετε, όσοι το θυμούνται τότε, είχαν γίνει μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα μεγαλύτερα συλλαλητήρια στην Ελλάδα και πραγματικά πήραν πίσω αυτή την απόφαση. Άρα μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Ο